Με νέα προοπτική και αρκετά νέα πρόσωπα ξεκίνησε την Τετάρτη η προετοιμασία του ΠΟΑ για το νέο πρωτάθλημα τη Τρίτη Εθνική. Μετά την περσινή μεταβατική χρονιά σε όλα τα επίπεδα, στον ΠΟΑ θέλουν φέτο να παρουσιαστούν καλύτεροι, δίνοντα βάρο και στα νέα παιδιά. Στην πρώτη προπόνηση έδωσαν το παρόν παλιοί και νέοι ποδοσφαιριστέ, ενώ ξεχώρισε η παρουσία του Νίκου Λέκα, ο οποίο αποκτήθηκε από τον Αμπελακιακό Σαλαμίνα. Με τον ίδιο αλλά και του Νίκο Κερμενίδη και Παναγιώτη Νιστικάκη να μιλούν στην κάμερα τη κριτητή. TV. Έχω έρθει σε μια πάρα πολύ ιστορική ομάδα. Σε έχουμε απόλυτα την ομάδα. Εύχομαι ό,τι καλύτερο για αυτό το νέο ξεκίνημα και σε μένα και στους μπαίχτες μου και, στην ομάδα. Αν θέλουμε να σεβόμαστε τους σε εαυτούς μας με αυτό το ρόστερ την ομάδα πάνω απ' όλα, κάθε match το κοιτάμε ξεκάθαρα για την νίκη. Με έχουν βοηθήσει να μπω γρήγορα στο κλίμα της ομάδας. Το κλίμα της ομάδας είναι υπέροχο, κάτι που είναι δύσκολο να το βρεις πλέον σε αυτές τις κατηγορίες. Τα παιδιά είναι όλα πάρα πολύ καλά. Έχω τι καλύτερε εντυπώσει και από την Κρήτη, και από την ομάδα και από τη διοίκηση και από όλου. Είμαι 100% ευχαριστημένο. Καταρχήν είναι χαρά μου που βρίσκομαι εδώ. Ήθελα και εγώ και η διοίκηση να συνεχίσουμε τη συνεργασία μα. Ελπίζω να έχουμε μια καλή χρονιά όπω την περσινή. Θεωρώ επιτυχημένη για να κάνουμε μια καλή πορεία στο φετινό πρωτάθλημα. Το γεγονό ότι μιλάμε πλέον για κριτικό όμιλο ε, αλλάζει κάπω του στόχου του ΠΟΥ για την νέα χρονιά. Θεωρώ ότι είναι καλό να κρατήσουμε χαμηλά τον το, το πύχη και πιστεύω ότι θα κάνουμε μια καλή πορεία. Θα πάμε για μια καλή πορεία. Είναι μια καινούργια χρονιά. Υπάρχουν όνειρα και προσδοκίε και στόχοι σαφώ. Έχουμε μείνει πολλά παιδιά από πέρσι. Έχουν έρθει και κάποια νέα παιδιά να τα γνωρίσουμε, να μα μάθουν, να του μάθουμε κι εμεί και όλοι μαζί να καταφέρουμε να πετύχουμε του στόχου τη ομάδα και βλέπουμε παιχνίδι με παιχνίδι ξεχωριστά. Να δούμε τι θα καταφέρουμε. Ε, για σένα, ω ένα από τα νέα παιδιά τη ομάδα που πήρε πέρυσι αρκετό χρόνο συμμετοχή, σίγουρα είναι μια χρονιά που θέλει να παίξει θέλει να δείξει περισσότερα πράγματα. Ε, σίγουρα ναι, και εγώ θέλω να βοηθήσω όσο πιο πολύ μπορώ την ομάδα μου. Έχω δουλέψει ήδη το καλοκαίρι. Τώρα έχουμε και αρκετό καιρό μέχρι τα επίσημα παιχνίδια. Ο προπονητή μου εμπιστεύεται και εμένα και όλα τα παιδιά. Και όποτε χρειαστεί, είμαστε έτοιμοι να δώσουμε το 100% για την ομάδα μα. Αναφορικά με τα νέα παιδιά της ομάδας, οριστικά στον ΠΟΑ από τον Κεραυνό προωθούνται η Εσμεράλδο Ντραγκώτη, Μάνος Βοριάς, Νίκος Γκογκώσης και Αναστάσιος Νάτος, οι οποίοι υπολογίζονται κανονικά από τον Μανώλη Σκύβαλο τη νέα χρονιά στο ρόστερ της Τρίτης Εθνικής. Όσον αφορά την ολοκλήρωση του έμψυχου δυναμικού, στο προσκήνιο είχε επιστρέψει το όνομα του Καρλίτο. Ο Βραζιλιάνο Μέσο είναι πιθανό να ξαναφορέσει την πράσινη φανέλα, καθώ η διοίκηση του ΠΟΑ έχει επανέλθει και το έχει κάνει πρόταση συνεργασίας, ενώ στο κόλπο της αποκτησής του έχει μπει και το ΣΥΝΚΑ Χανίων.